Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή Direct. Είμαι η Στέλλα Τερζάκη και πάμε να δούμε το θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει απόψε. Ζωή μαρτύριο πίσω από κλειστές πόρτες με τη βία να πρωταγωνιστεί. Πού ήσουν, ρε! Τι πω να περιμένω πέρα να βάλει να φάω! Η ενδοοικογενειακή βία λαμβάνει ανησυχητικές διαστάσεις με τις γυναίκες και τα μικρά παιδιά να αποτελούν τα πιο εύκολα και συνήθη θύματα. Μην τολμήσεις να την αγγίξεις! Οι αριθμοί αποτυπώνουν το μέγεθος και θυμίζουν πως ακόμη και σήμερα η σιωπή κυριαρχεί με συνέπειες συχνά ολέθριες. Αυτό ακριβώς είναι το μήνυμα που επιχειρεί να στείλει η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης μέσα από μια ολόκληρη εκστρατεία ενημέρωσης, στην οποία λίγες ημέρες πριν προστέθηκε μια ταινία μικρού μήκους που καταφέρνει μέσα από τη μυθοπλασία να αποτυπώσει δραματικές καταστάσεις. Τελικά, η μόνη ευθύνη μου ήταν η σιωπή. Αυτή η εκοφαντική σιωπή που σκέπαζε τη φωνή και την ψυχή μου. Ένα συγκλονιστικό βίντεο με κεντρικό μήνυμα «Ας νικήσουμε τη βία» και με την Εκκλησία της Κρήτης να πρωτοστατεί ενώνοντας φορείς, πρόσωπα και δυνάμεις προκειμένου να μπει ένα φρένο στο φαινόμενο που προβληματίζει. Σκέφτηκα να φύγω. Να φύγω μακριά. Τι δείχνουν τα στοιχεία για την Κρήτη. Ποιο το προφίλ θήτη και θύματος. Πώς υπάρχει λύση. Γιατί να ζω σαν κυνηγημένη. Τώρα πια δεν είμαι μόνη. Θα μείνω. Απόψε κοντά μας, Γιώργος Αριδάκης, κοινωνικός λειτουργός, συνεργάτης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μαρία Παπαδακάκη, επίκουρη καθηγήτρια ΤΕΗ Κρήτης. Γιάννης Κανέλος, εκπρόσωπος Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε για μια ακόμη φορά στην Κρήτη TV. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Direct. Καλησπέρα, κυρία Τερζάκη, σε εσάς και στους τηλεθεατές της Κρήτη TV. Καλησπέρα. Νομίζω ότι είναι πραγματικά σημαντικό να μιλήσουμε για μια ακόμη φορά για αυτό το τεράστιο κοινωνικό ζήτημα. Είδαμε τις εξαιρετικές εικόνες από μια ταινία μικρού μήκους που λίγες ημέρες πριν είδε το φως της δημοσιότητας και κατάφερε να ευαισθητοποιήσει. Και θέλω να ξεκινήσω με εσάς, κύριε Σαριδάκη, γιατί ως συνεργάτης της Αρχιεπισκοπής Κρήτης έχετε βάλει την υπογραφή σας και στο σενάριο της συγκεκριμένης ταινίας μικρού μήκους και σε όλη αυτή τη μεγάλη εκστρατεία που έχει ήδη υλοποιηθεί και που προφανώς συνεχίζεται. Θέλω να ξεκινήσουμε με το εξής. Πέρσι είδαμε μια αντίστοιχη μεγάλη προσπάθεια με εξαιρετικά αποτελέσματα αναφορικά με τη μάστιγα των τροχαίων. Φέτος πώς έγινε η επιλογή να σταθούμε στην ενδοοικογενειακή βία και λέω σταθούμε γιατί νομίζω ότι είναι μια προσπάθεια κοινή με τον όμιλο της Κρήτη TV. Κυρία Τερζάκη, η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων περί του θέματος της ενδοοικογενειακής βίας, σχεδίασε τη δημιουργία ειδικής ταινίας μικρού μήκους με σκοπό την ευαισθητοποίηση των πολιτών για το δύσκολο αυτό κοινωνικό φαινόμενο. Η εν λόγω ταινία βασίζεται, όπως προείπατε κι εσείς, σε σενάριο μυθοπλασίας που αναδεικνύει το πρόβλημα και προσδοκά να λειτουργήσει παρακινητικά προς τα θύματα της ενδοοικογενειακής βίας. Και η οποία αυτή η ταινία πραγματώθηκε με την τεχνική υποστήριξη και την καλή συνεργασία του ομίλου της Κρήτη TV. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι στην προσπάθεια αυτή μετέχουν αρκετές νευραλικές υπηρεσίες και φορείς του τόπου, δηλώνοντας εμπράκτως την κοινή προσπάθεια και τη συνεργασία. Μια προσπάθεια που προκειμένου στοχεύει στην απομάκρυνση του φόβου και της λήψης που εγκλωβίζονται τα θύματα της ενδοοικογενειακής βίας. Θέλω να μου περιγράψετε λίγο, και συγγνώμη που σας διακόπτω, τι εισπράτεται από την ίδια την κοινωνία της Κρήτης σε ό,τι αφορά αυτή την προσπάθεια. Νομίζω ότι φαίνεται εμπράκτος, όπως είπατε κι εσείς, το ότι η Εκκλησία της Κρήτης είναι εδώ, έχει τα αυτιά της ανοιχτά και είναι έτοιμη να μιλήσει και να αναφερθεί σε ζητήματα που απασχολούν τον ίδιο τον κόσμο, τον ίδιο τον πολίτη. Κυρία Τερζάκη, η τοπική μας Εκκλησία δεν βρίσκεται πίσω από υψωμένα τείχη και απροσπέραστα. Αντιθέτως, είναι ανοιχτή στην κοινωνία, βρίσκεται μέσα στην κοινωνία, συναισθάνεται τα προβλήματα και τις δυσκολίες των πολιτών και προσπαθεί να βοηθήσει με κάθε θετικό και υγιή τρόπο στα θέματα αυτά. Είτε αφορούν θέματα ακραίας φτώχειας, είτε θέματα τροχαίων δυστυχημάτων, είτε φαινόμενα ενδοοικογενειακής βίας όπως αυτά. Κυρία Παπαδακάκη, πόσο σημαντική είναι αυτή η σύμπραξη δυνάμεων, φορέων, προσώπων απέναντι σε ένα κοινωνικό ζήτημα, εν προκειμένου στην ενδοοικογενειακή βία. Έχετε κι εσείς την αίσθηση πως οι εκκλήσεις, όταν είναι συντονισμένες και τεκμηριωμένες με το πρόβλημα και την επιλογή λύσης, φτάνουν πιο πολύ εκεί που πρέπει?
Σίγουρα, όταν είμαστε ενωμένοι και αυτό το δείχνουμε στον κόσμο, ο κόσμος πολύ πιο εύκολα θα απευθυνθεί σε μας. Και η σύμπραξη αυτή δείχνει ότι είμαστε όλοι εδώ πραγματικά, και το σχολείο, η σχολική κοινότητα και η εκκλησία και τα ακαδημαϊκά ιδρύματα και οι κοινωνικές υπηρεσίες, και στην ουσία είμαστε ανοιχτοί. Βγήκαμε έξω από τις πόρτες των υπηρεσιών μας προκειμένου να απλώσουμε εμείς το χέρι στους ανθρώπους και να τους καλέσουμε να έρθουν να μοιραστούν με εμάς το πρόβλημά τους. Είναι η λεγόμενη εξωστρέφεια. Εξωστρέφεια. Είναι η λεγόμενη επανάκτηση της εμπιστοσύνης ο ένας απέναντι στον άλλο που συναντιόμαστε, αλλά μπορεί να μην ανταλλάσσουμε κουβέντα. Πόσο μάλλον να πούμε τα προβλήματά μας. Ακριβώς. Και στα μάτια των ανθρώπων, συνήθως οι υπηρεσίες είναι απρόσωπες. Υπάρχει ένα κτίριο που έχει μέσα υπαλλήλους. Όμως αυτοί οι υπάλληλοι είναι άνθρωποι σαν αυτούς. Και είναι άνθρωποι που είναι έτοιμοι να τους ακούσουν και πραγματικά να προσπαθήσουν μαζί με αυτούς να βρουν λύσεις. Πόσο δίκιο έχετε. Κύριε Κανέλο, το ίδιο ερώτημα θέλω να θέσω και πάνω στο ίδιο, στο ίδιο σκεπτικό θα ήθελα να σας ακούσω. Πόσο σημαντικό είναι δηλαδή να φαίνεται αυτό, η ένωση δυνάμεων. Πρώτα απ' όλα, επιτρέψτε μου να σας ευχαριστήσουμε εκ μέρους της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης για την πρόσκληση στη σημερινή στο ραδιοτηλεοπτικό σταθμό σας. Επίσης, να ευχαριστήσουμε την Αρχιεπισκοπή και τον Σεβασμιότατο προσωπικά για αυτή την πρωτοβουλία και τη συνεργασία που έχουμε. Καθώς επίσης, να ευχαριστήσω και τον κύριο Γιώργο Σαριδάκη, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός συνεργάτης, όχι μόνο της Αρχιεπισκοπής, αλλά και της ομάδας που κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Έρχομαι τώρα στο ερώτημά σας. Σημασία έχει να μπορεί κανείς να μιλήσει στους ανθρώπους ώστε να ξεπεράσουν τα εμπόδια που έχουν, τις προκαταλήψεις και το φόβο τους και να μιλήσουν για το ενδεχόμενο πρόβλημα που πιθανόν έχουν. Θα έλεγα έτσι λιτά, εκτός αν θέλετε να με ρωτήσετε παραπέρα πράγματα. Αργότερα, φυσικά. Πάντως, νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό που ανέφερε η κυρία Παπαδακάκη. Το γεγονός δηλαδή ότι η υπηρεσία έχει πρόσωπο, έχει φωνή που μπορεί να εκπροσωπήσει τον πολίτη και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Κύριε Σαριδάκη, επειδή ακριβώς έχουν προηγηθεί της ταινίας αρκετές δράσεις και εκδηλώσεις και όπως γνωρίζω σχεδιάζονται και άλλες στο προσεχές μέλλον, θέλω να ρωτήσω το εξής. Έχετε τελικά σκιαγραφίσει πολύ απλοϊκά για να καταφέρουμε και σήμερα να στείλουμε ένα μήνυμα, γιατί αυτό είναι πάντα το α και το ω της όποιας συζήτησης γίνεται γύρω από την ενδοικογενειακή βία. Έχετε καταλήξει στο τι είναι αυτό που ζητά μια γυναίκα που βρίσκεται δεμένη με αυτά τα όρατα δεσμά της βίας μέσα στο ίδιο της στο σπίτι? Κυρία Τερζάκη, η κάθε γυναίκα που βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση, τη δύσκολη κατάσταση, βιώνει θέματα και καταστάσεις ενδοικογενειακής βίας. Αισθάνεται εγκλωβισμένη σε έναν κυκαιώνα αρνητικών συναισθημάτων, αισθάνεται αβοήθητη. Ορισμένες μάλιστα φορές νιώθει και ενοχές η ίδια για αυτή την κατάσταση. Πιστεύει ότι κάπου μπορεί να φταίει και να ευθύνεται η ίδια. Και αυτό που ζητάει είναι μια υποστήριξη. Να νιώσει ότι υπάρχει κάποια υπηρεσία, κάποιο πρόσωπο στο οποίο μπορεί να απευθυνθεί, να μιλήσει για το θέμα της, για το πρόβλημά της και θα ακολουθηθεί η επόμενη διαδικασία. Όταν υπάρχει και ένα παιδί ή και παραπάνω παιδιά μέσα στην οικογένεια αυτή, τότε τα πράγματα είναι δυσκολότερα ή ευκολότερα στο να πάρει τη μεγάλη απόφαση η μητέρα? Όχι, είναι ακόμα δυσκολότερα, διότι οι αρκετές μητέρες πιστεύουν με το να το κρατούν κρυφό το πρόβλημά τους αυτό, ότι προστατεύουν το οικογενειακό πλαίσιο και το παιδί τους από πιθανό διασυρμό ή κοινωνικό στιγματισμό. Κάτι που δεν ισχύουν. Και γι' αυτό λανθασμένα θεωρώ καταφεύγουν στην επιλογή της σιωπής ως μέσο προστασίας. Αντιθέτως όμως, κυρία Τερζάκη, χρειάζεται να σπάσει αυτή η σιωπή, να διώξουν το φόβο, να μιλήσουν. Να μιλήσουν σε κάποιον ειδικό ή σε κάποιο οικείο πρόσωπο. Και επίσης να αποκτήσουν τη θέληση να ανοίξουν την κλειστή πόρτα αυτή της βίας και να προχωρήσουν παρακάτω και να υπάρξει μετάβαση από το σκοτάδι της βίας στο φως της ζωής. Κυρία Παπαδακάκη, οι αριθμοί είναι λίγο ή πολύ γνωστοί, οι έρευνες αλλεπάλληλες, και εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Υπάρχει καταγεγραμμένη διαφοροποίηση ως προς το προφίλ θήτη και θύματος σε επίπεδο Κρήτης?
Υπάρχει, είναι διαφορετικό το προφίλ του θήτη και του θύματος και μιλώντας για το θύμα στην ουσία που αντιμετωπίζει και πάρα πολλά εμπόδια προκειμένου να καταγγείλει, έχει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που συνδέονται και με το προφίλ και με τα προσωπικά του χαρακτηριστικά και με το είδος της σχέσης που έχει με το σύντροφο, με το έτερο νήμιση και με τα κοινωνικά χαρακτηριστικά στην κοινωνία δηλαδή στην οποία ζει. Υπάρχουν λοιπόν συγκεκριμένα μοντέλα πίσω από τα οποία ερμηνεύεται το πόσο επιρρεπές είναι ένα άτομο είτε να θυματοποιηθεί είτε να ασκήσει βία αντίστοιχα. Αυτό λοιπόν που προσπαθούμε σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά αυτά είναι να κάνουμε είναι να ενισχύσουμε το άτομο αυτό καθώς πάρα πολύ συχνά έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση, γεγονός που είτε προϋπάρχει είτε και προκύπτει μέσα από μια κακοποιητική σχέση, να μειώνεται ακόμη περισσότερο το επίπεδο της αυτοεκτίμησης του ατόμου και στην ουσία ενδυναμώνοντάς το βοηθάμε το άτομο να αναζητήσει τη λύση. Και σε συνέχεια σε αυτά που λέγατε μέχρι τώρα με τον κύριο Σαριδάκη, η λύση δεν είναι πάντοτε το να φύγει ένα άτομο από την κακοποιητική σχέση. Δεν θέλουμε να προκαλέσουμε μία σύγχυση αυτή τη στιγμή στα άτομα που μας ακούν. Η λύση μπορεί να είναι στο να υποβοηθηθεί αυτή η σχέση. Υπάρχει και αυτή η επιλογή. Βεβαίως υπάρχει. Γιατί πολλές φορές έτσι, μέσα σε ανάλογες συζητήσεις λίγο ξορκίζεται αυτό ότι η μόνη λύση είναι η φυγή. Δεν είναι η φυγή η μόνη λύση. Το πρώτο βήμα είναι να δούμε ποιοι είναι οι παράγοντες αυτοί που έχουν επιβαρύνει τη σχέση του ζευγαριού και πιθανόν τη σχέση των γονέων με το παιδί. Εάν αυτοί οι παράγοντες δεν μπορούν να βοηθηθούν μέσα από την παρέμβαση κάποιου ειδικού, τότε μπορεί να υποστηριχθεί η λύση αυτή, η τελευταία, η εσχάτη λύση της απομάκρυνσης ενός ατόμου, είτε αυτό είναι ένα άτομο ενήλικο, είτε είναι ένα παιδί. Άρα υπάρχει υποστήριξη κυρίως της επικοινωνίας των ανθρώπων. Γιατί τα περισσότερα πράγματα, τα περισσότερα προβλήματα μέσα σε αυτές τις ανθρώπινες σχέσεις και μέσα στο σύστημα που λέγεται οικογένεια, γονέας με παιδί και τα υποσυστήματα αυτά που υπάρχουν μέσα στην οικογένεια, είναι προβλήματα που πηγάζουν από την έλλειψη επικοινωνίας ή από το γεγονός ότι οι άνθρωποι δεν έχουν μάθει εξ αρχής να επικοινωνούν σωστά και η κρίση αυτή η οικονομική που ήρθε τα τελευταία χρόνια ήρθε να επιδεινώσει αυτό το έλλειμμα επικοινωνίας που υπάρχει στους ανθρώπους και στις οικογένειες. Κύριε Κανέλο, οι σχολικές κοινότητες είναι και εκείνες μια μικρογραφία της κοινωνίας. Στην κοινωνία η σιωπή είναι εκοφαντική. Στα σχολεία, με ποιο τρόπο ένας δάσκαλος προσπαθεί την παραμικρή υποψία να τη διερευνήσει και να επιδράσει, να δράσει προκειμένου να αλλάξει η ζωή ενός παιδιού? Κοιτάξτε, καταρχάς να πούμε το εξής, ότι η εκπαιδευτική είναι επιβαρημένη με πάρα πολλά καθήκοντα. Μεταξύ των άλλων αυτό είναι ένα από τα δυσκολότερα. Γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, ένας εκπαιδευτικός δεν μπορεί να αντικαταστήσει ούτε την οικογένεια, ούτε το σύνολο της παιδαγωγικής του παιδιού. Μπορεί να έρθει σε επαφή με το παιδί σε ορισμένα πεδία, αν θέλετε. Παρόλα αυτά, υπάρχουν εκπαιδευτικοί που έχουν προστατεύσει παιδιά. Είχαμε ένα πρόσφατο περιστατικό πρόπερση, όπου η διευθύντρια ενός σχολείου προστάτευσε ένα κορίτσι, το οποίο δεχόταν σεξουαλική βία από άτομο της οικογένειάς του. Αν θέλετε, με προσωπικό κίνδυνο το έκανε. Υπάρχουν λοιπόν τέτοιες περιπτώσεις και προσπαθούμε να στηρίξουμε τα παιδιά όσο γίνεται. Προσπαθούμε να έρθουμε σε επαφή με τους γονείς, να τους υποδείξουμε ότι κάτι συμβαίνει τέλος πάντων. Είπατε με προσωπικό κίνδυνο και εγώ θέλω να σταθούμε λίγο εκεί. Γιατί ακριβώς αυτή η παράμετρος είναι αυτό το λεγόμενο πλέγμα προστασίας που υπάρχει ή δεν υπάρχει. Και υπάρχει ή δεν υπάρχει στα θύματα ή και στους μάρτυρες, στους ανθρώπους δηλαδή που αντιλαμβάνονται ότι κάτι δεν πάει καλά και θέλουν να σπάσουν τη σιωπή τους. Αυτό το κενό εξακολουθεί σε ένα μεγάλο βαθμό να υπάρχει, κύριε Κανέλο? Ναι, κοιτάξτε, είναι, θα έλεγα, θεσμικό. Γιατί όταν λέω προσωπικό κίνδυνο εννοώ το εξής. Αντιλαμβάνεστε ότι ένα συγγενικό πρόσωπο, πόσο μάλλον ο ίδιος ο γεννήτωρας του παιδιού, εάν προβαίνει σε τέτοιες ενέργειες, προφανώς ο φόβος που αισθάνεται να μην αποκαλυφθεί τον κάνει να είναι ή την κάνει να είναι πιο επιθετικός εκείνος, πιο ας πούμε κατεβασμένο το κεφάλι εκείνη. Οπότε όταν αντιληφθεί ότι υπάρχει κάποιος παράγοντας που μπορεί να διαρρήξει αυτή την απόλυτη σιωπή, ενδεχομένως να προβεί σε βίαιες κινήσεις απέναντι στο αίτιο. Ναι. Και μάλιστα όταν πρόκειται για πρόσωπο.
Είναι ένα θεσμικό κενό με την έννοια ότι το σχολείο δεν έχει κάποια για την ώρα εξοπλιστεί με κάποια τέτοια δομή. Έχουμε κάνει κάποιες τέτοιες σκέψεις στις συναντήσεις όπου σκεφτόμαστε τι θα μπορούσε να είναι, να υπάρχει θεσμικά, να υπάρχει ας πούμε ένα είδος επιτροπής υποδοχής αν θέλετε τέτοιων καταστάσεων. Μάλιστα η πρόταση είναι της κυρίας Παπαδακάκη που είναι εδώ μαζί μας και βγήκε από την κουβέντα που κάναμε σε μία από τις συναντήσεις που είχαμε. Κυρία Παπαδακάκη, θέλετε λίγο να μας την αναλύσετε για να καταλάβουμε ακριβώς τι έχετε προτείνει. Να σας πω, το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν πάρα πολλές υπηρεσίες είναι το πρόβλημα της, του απορρίτου, το πρόβλημα της, της μη στοχοποίησης του ανθρώπου εκείνου που θα προωθήσει μια καταγγελία στην εισαγγελία ή στην αστυνομία. Ακόμη και αν υπάρχει δέσμευση πίσω από τους επαγγελματίες το ότι οφείλουν να καταγγέλουν αυτές τις περιπτώσεις, υπάρχει πάντα ο φόβος το ότι οι υπηρεσίες μας είναι υποστελεχωμένες, στην ουσία υπηρετεί ένας άνθρωπος, οι λίγοι άνθρωποι, η σχολική κοινότητα είναι μια μικρή κοινότητα, που σημαίνει ότι αυτός που θα καταγγείλει προφανώς θα γίνει ορατός σε όλους και θα φανεί ποιος το έκανε. Άρα υπάρχει ακόμη αυτός ο φόβος, ακόμη και αν υπάρχουν αυτή η προστασία από τον νόμο του επαγγελματία, την οποία έχει κατοχυρώσει ο νόμος μας. Μέσα σε αυτή λοιπόν, μέσα σε αυτό το περιβάλλον, θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένοι μηχανισμοί και οι οποίοι θα έρθουν να προστατεύσουν αυτό το άτομο που θα έρθει να προωθήσει αυτή την πληροφορία στις αρχές. Έτσι δεν θα έχουμε ούτε διευθυντές σχολείων, αλλά ούτε καθηγητές ή εκπαιδευτικούς που θα φοβούνται να προωθήσουν αυτή την πληροφορία. Αυτό μπορεί να γίνει μέσα από τη δημιουργία συγκεκριμένου μηχανισμού ανώνυμης καταγγελίας μέσα στο σχολείο, αλλά και μιας ειδικής επιτροπής που θα έρχεται στην ουσία να μελετά την κάθε καταγγελία και να την προωθεί στην κατάλληλη υπηρεσία, δηλαδή στην εισαγγελία ή στην αστυνομία. Ανάλογοι προβληματισμοί. Συγγνώμη, κύριε Παπαδακάκη, θέλετε να συμπληρώσετε κάτι. Όχι. Αυτό που θα ήθελα να συμπληρώσω είναι στην ουσία ότι υπάρχουν επαγγελματίες στα σχολεία, υπάρχουν ψυχολόγοι, υπάρχουν κοινωνικοί λειτουργοί και εδώ θα πρέπει να τονίσω λίγο την ανάγκη να ενισχυθούν οι κοινωνικοί λειτουργοί στα σχολεία, να υπάρξει δηλαδή μέρημνα να έρθουν ακόμη περισσότεροι κοινωνικοί λειτουργοί στα σχολεία, καθώς είναι αυτοί οι επαγγελματίες που έρχονται να στηρίξουν τη διασύνδεση του σχολείου με την οικογένεια. Είναι αυτό το αντικείμενο του κοινωνικού λειτουργού και αυτή τη στιγμή οι ελλείψεις κοινωνικών λειτουργών στα σχολεία στην ουσία επιδεινώνουν αυτή την απομόνωση του σχολείου και την έλλειψη σύνδεσης ανάμεσα στην οικογένεια και το σχολείο. Κυρία Σαριδάκη, ήθελα να σταθούμε σε αυτό, ότι δηλαδή μέσα από όλη αυτή τη δική σας προσπάθεια είναι αξιοθαύμαστο το γεγονός ότι όχι απλά αναφέρεστε στις προοπτικές και στις λύσεις που υπάρχουν, αλλά αναζητείτε τρόπους για να λύσετε προβλήματα. Γιατί το ότι δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλέγμα προστασίας και για τα ίδια τα θύματα, αλλά και για τους ίδιους τους ανθρώπους που θέλουν να καταγγείλουν, αλλά λένε πού να μπλέξω τώρα να πάω από τη μια υπηρεσία στην άλλη και να στοχοποιηθώ και να βάλω σε κίνδυνο την οικογένειά μου, είναι ένα ζήτημα το οποίο υπάρχει. Προτάσεις όπως αυτή που ανέφερε η κυρία Παπαδακάκη, σαφώς και ο κύριος Κανέλος, προτάσεις όπως η πρωτοβουλία και τα δράση που έχουμε εντάξει στην Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτης, βοηθούν στην αντιμετώπιση του προβλήματος, σαφώς. Διότι ο προσανατολισμός των μέτρων που χρειάζεται να ληφθούν χρειάζεται να στραφεί στους εξής άξονες. Κοινοτικές παρεμβάσεις, διάγνωσης, αξιολόγηση και εκτίμηση του θέματος, βέλτιστη διασύνδεση των αρμοδίων υπηρεσιών και φορέων, συνεχής επιμόρφωση όλων των προσώπων που στελεχώνουν τις αρμόδιες υπηρεσίες και σαφώς υλοποίηση δράσεων, ευαισθητοποίηση των πολιτών και γύρω από το θέμα. Αισθάνεστε ότι τα σχολεία είναι ο πρώτος και κύριος τόπος που πρέπει ακριβώς, να δράσετε. Ακριβώς, ναι. Και αυτό γι' αυτό ακριβώς τραφήκαμε ως προτεραιότητα στις σχολικές μονάδες και στις ομιλίες που διοργανώνουμε τη συνεργασία όλων των υπηρεσιών, απευθυνόμαστε στους εκπαιδευτικούς πρωτίστως και σε συλλόγους γονέων και κηδεμόνων. Υπάρχουν καταγεγραμμένες έτσι προσπάθειες γυναικών να σας προσεγγίσουν και μέσα από εσάς να καταφέρουν να κάνουν το μεγάλο βήμα? Βεβαίως, ναι, υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις τέτοιων γυναικών που έχουν προσέλθει στην Ιεράρχη Επισκοπή, στην τοπική εκκλησία.
εμείς σαφώς δεν μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα. Έχουμε ένα ρόλο συμβουλευτικό ή παρηγορητικό, θα έλεγα. Και μπορούμε να τους παραπέμψουμε στα αρμόδια πρόσωπα για τις υπηρεσίες υποστηρικτικά ή να έχουμε ένα ρόλο διασύνδεσης, όπως τώρα με τις δράσεις αυτές που ακολουθούμε. Είναι πιο εύκολο σήμερα πια, κυρία Παπαδακάκη? Υπάρχει το διαδίκτυο, υπάρχει όλη αυτή η υπερεπικοινωνία σε έναν βαθμό και των επιλογών και των καταστάσεων. Είναι πιο εύκολο για μια γυναίκα να αναζητήσει τρόπο για να βγει από αυτό το αδιέξοδο? Είναι πολύ πιο εύκολο να πληροφορηθεί για το τι μπορεί να κάνει. Ωστόσο, εξακολουθούν οι δυσκολίες και εξαιτίας της κρίσης και πολλές φορές της οικονομικής εξάρτησης ή της συναισθηματικής εξάρτησης που πιθανόν να υπάρχει από ένα σύντροφο, από μία σύντροφο. Αυτό δυστυχώς δεν καθιστά εύκολη την απόφαση να λάβει κάποια γυναίκα βοήθεια. Ωστόσο, σίγουρα η πληροφορία έρχεται και ξέρετε, όσο περισσότερες πληροφορίες έρχονται πλέον στο άτομο, τόσο πιο γρήγορα έρχεται η γνώση. Από εκεί και πέρα, είναι σημαντικό να υπάρξουν και οι κατάλληλες υπηρεσίες και η διασύνδεση με τις υπηρεσίες αυτές, ώστε η γυναίκα να αισθανθεί ασφάλεια αυτή τη γνώση να την κάνει πράξη. Mm-hmm. Και να ζητήσει τη βοήθεια των υπηρεσιών. Άρα αυτή τη στιγμή, ενώ μια γυναίκα πολλές φορές γνωρίζει το πρόβλημα, γνωρίζει ότι έχει πρόβλημα, περνάει αρκετός χρόνος μέχρι να φτάσει στην πόρτα της υπηρεσίας. Γνωρίζει, μοιράζεται με δικούς της ανθρώπους πιθανόν, μιλάει πιο εύκολα, αλλά η στιγμή εκείνη που θα φτάσει στην υπηρεσία να ζητήσει βοήθεια καθυστερεί και σε αυτό υπάρχουν πάρα πολλά εμπόδια, καθημερινά, πρακτικά εμπόδια, αλλά πολλές φορές και μια ανασφάλεια της γυναίκας, είτε εξαιτίας προσωπικών ζητημάτων, είτε ανασφάλεια που προκύπτει και από την έλλειψη εμπιστοσύνης στις υπηρεσίες. Το παιδί. Εγώ θα ήθελα να μην μιλήσω μόνο για το παιδί. Φερρυππίν, είπατε το παιδί. Αν μια γυναίκα διστάζει τόσο, φαντάζομαι πόσο πιο δύσκολη μπορεί να είναι η θέση ενός παιδιού, ενός μικρού παιδιού. Προφανώς. Ήθελα να πάω σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Mm-hmm. Για τα παιδιά. Τα παιδιά είναι προφανώς οι πιο αδύναμοι και ακριβώς παίρνοντας ένα αφορμή από αυτό, ήθελα να τονίσω το εξής. Σε επίπεδο ενός ατόμου που έρχεται και ενδεχομένως εξωτερικεύει το πρόβλημά του σε κάποιο εκπαιδευτικό, σε κάποιο ψυχολόγο, σε κάποιο φίλο που για πρώτη φορά, το πρόβλημα φαίνεται να έχει μόνο ψυχολογικά χαρακτηριστικά. Εάν όμως το ψάξει κανείς, Φερρυππίν, είμαστε σε μια περιοχή του κόσμου, την Ευρώπη, και μάλιστα είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά από εντολή της Κομισιόν έχει κάνει έρευνες και τι έχει αποδειχθεί? Ότι οι γυναίκες έχουν μεγαλύτερη ανεργία, δέχονται μεγαλύτερη το harassment που λένε στους τόπους δουλειάς, σεξουαλική παρενόχληση που λέμε στα αρχαία ελληνικά εμείς. Οπότε αντιλαμβάνεται κανείς ότι αυτά δεν είναι ασύνδετα. Γιατί και οι άντρες χρειάζονται εκπαίδευση, όπως και οι γυναίκες και τα παιδιά και εμείς οι ίδιοι οι μεγάλοι, στο να μάθουμε ότι αυτό που λέει η κυρία Παπαδακάκη, κοινωνική μάθηση, όλα αυτά είναι πληροφορίες που συσσωρεύονται στο μυαλό μας. Mm-hmm. Και τελείως αυθόρμητα κανείς, χωρίς να το έχει επεξεργαστεί, αντιλαμβάνεται την φυσική διαφορά σαν αίτιο κοινωνικής ανισότητας. Δηλαδή ότι αφού οι γυναίκες είναι έτσι, είναι κατώτερες, ας πούμε. Mm-hmm. Ενώ όταν είναι ακαλλιέργητος, ανεξόπλιστος, τέλος πάντων ένας άνθρωπος χωρίς βαθύτερο προβληματισμό γύρω από αυτά τα πράγματα. Παρόλα αυτά και οι άνθρωποι με βαθύτερο προβληματισμό δεν εξαιρούνται. Όπως θέλεγε πάλι η κυρία Παπαδακάκη, το έχει πει και στις ομιλίες, ουδής είναι υπεράνω υποψίας. Μη δε και των παρόντων εξαιρουμένων. Ακριβώς. Γιατί ορισμένες φορές μπορεί να φτάσει κανένας στα ακραία όρια της ψυχολογίας του για εκατομμύρια λόγους που αυτή τη στιγμή δεν έχουμε χρόνο να αναλύσουμε και να προβεί σε πράξεις που δεν θα πιστεύει ούτε ο ίδιος ούτε η ίδια ότι τις έκανε. Επομένως υπάρχει και μια ευρύτερη ρίζα που πρέπει να δει κανείς και προκαλεί την σχετική κάλυψη του φαινομένου, αν θέλετε. Επομένως πρέπει να κινηθούμε σε πολλαπλά επίπεδα, mm-hmm. έτσι. Απασχόληση των γυναικών, προστασία των παιδιών, επιμόρφωση των οικογενειών. Ίσως, λέω τώρα ένα λίγο εξωφρενικό για τα ελληνικά τα δεδομένα παράδειγμα. Όταν είχα πάει στη Φιλανδία. Λίγο γρήγορα, μόνο κύριε Κανέλη, δεν έχουμε πολύ αμέσως, χρόνο. Αμέσως, μόνο αυτό θα σας πω.
Οι Φιλανδοί αστειευόντουσαν και λέγανε ότι όταν πρωτοειδρύθηκε το κράτος τους, απαγορευόταν να παντρευτεί κανείς αν δεν είχε απολυτήριο δημοτικού. Επομένως, με τα σημερινά δεδομένα, σημαντικό, θα έπρεπε να έχει απολυτήριο λυκείου, πτυχίο πανεπιστημίου, δεν ξέρω. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Χρειάζεται επίμορφος. Ναι, κυρία Παδακάκη, πολύ, πολύ σύντομα. Τα παιδιά μιλούν. Τα παιδιά μιλούν και βγάζουν μη λεκτικά μηνύματα στους ενήλικες και μάλιστα σε ανθρώπους που τα γνωρίζουν καλά, όπως είναι οι γονείς τους και οι δάσκαλοι τους. Είναι πολύ εύκολο να αντιληφθούν όταν ένα παιδί διαφέρει μία μέρα. Έρχεται μία μέρα που δεν είναι το παιδί που γνωρίζουν. Δεν συμπεριφέρεται όπως γνωρίζουν. Αυτά τα μηνύματα τα βγάζουν καθημερινά. Μπορεί να μην το λένε με λόγια, αλλά το λένε με συμπεριφορές, με εκφράσεις. Και εκεί χρειαζόμαστε εκπαιδευμένους ανθρώπους, εκπαιδευμένους εκπαιδευτικούς, αλλά και εκπαιδευμένους γονείς. Να μπορούν να παρατηρούν τα παιδιά τους και να λαμβάνουν τα μηνύματα. Να λαμβάνουν τα μηνύματα χωρίς να χάνουν χρόνο. Κύριε Σαρδάκη, κλείνουμε με εσάς. Θέλω να μας δώσετε και ένα στίγμα του τι ακολουθεί και με αυτό να κλείσουμε. Θα ήθελα για το κλείσιμο να δώσουμε και το εξής μήνυμα. Ότι όταν κάποιος ταλαιπωρείται από μια ασθένεια, αν δεν λάβει την απαραίτητη αγωγή και θεραπεία, θα συνεχίσει να νοσεί και να παρουσιάζει προβλήματα. Χρειάζεται λοιπόν η συνεργασία και η συμμαχία της Εκκλησίας, των υπηρεσιών, των μέσων ενημέρωσης, ώστε το πρόβλημα να έρθει στην επιφάνεια και στο φως και να αντιμετωπιστεί με τον πιο ορθό και κατάλληλο τρόπο. Μικρά-μικρά λιθαράκια χρειάζονται για να χτίσουμε και τα πιο μεγάλα οικοδομήματα. Θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά για αυτή την κουβέντα. Εμείς ευχαριστούμε. Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος και απόψε. Μία ακόμη εκπομπή Direct. Καλό σας βράδυ.